Εύχομαι και καλησπερίζω τώρα και καλωσορίζω στη Θεσσαλονίκη τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον Βασίλη το Λεβέντη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, κύριε Λεβέντη, και έχω να σας κάνω παράπονο, διότι δεν έρχεστε τόσο συχνά όσο ερχόσασταν τον καιρό που δεν ήσασταν κοινοβουλευτικός. Επόμενο είναι. Τι, δεν καταλαβαίνω. Η αγάπη τώρα είναι μεγαλύτερη. Η αγάπη είναι μεγαλύτερη, αλλά οι επισκέψεις είναι αραιότερες. Προς τη Μακεδονία η αγάπη. Και προς τα άτομα εδώ που την συγκροτούν τη Μακεδονία. Σας βλέπω σήμερα, σας βλέπω πάνω σε... σας βλέπω κεφάτο. Σας αλλάζει λίγο, σας αλλάζει λίγο. Ο αέρας της Μακεδονίας σας κάνει καλό. Να έρχεστε πιο συχνά, κύριε Πρόεδρε. Πείτε καλύτε μου τώρα, πώς σας φαίνονται τελευταίες εξελίξεις. Είδατε την ιστορία με την κανονιοφόρο, για να ξεκινήσουμε από κάπου. Και πώς σχολιάζεται το ξύλωμα του κυβερνήτη? Η Τουρκία είναι σε μία μόνιμη τακτική επίθεσης σε όλα τα επίπεδα. Μα η απαγωγή των δύο στρατιωτικών μας, μα η επίθεση πρώτα στο λιμενικού σώματος στο Λιάριο, τώρα η επίθεση από εμπορικό πλοίο της Τουρκίας εις βάρος της Κανονιοφόρου. Δεν θα σταματήσει η Τουρκία. Και αυτό που λένε ότι με τις εκλογές θα ηρεμήσει, δεν το πιστεύω. Με τις εκλογές ο Ερντογάν θα πάρει πιο μεγάλη δύναμη και θα είναι πιο απαιτητικός και πιο προκλητικός. Μπορώ να μοιραστώ μια σκέψη μου μαζί σας, γιατί πάντοτε συζητάμε ανοιχτά εμείς οι δύο. Εγώ λέγω ότι με όλη τη ρητορική που έχει ακολουθήσει για να χαϊδέψει τα αυτιά των φίλων του εκεί στην Τουρκία ο Ερντογάν, ενδεχομένως και να θελήσει να κάνει πράξη κάποια από αυτά που έχει πει μέχρι να πάει σε εκλογές. Άρα εγώ ποτέ μου δεν θεώρησα, όσο παρακολουθώ τα θέματα και ξέρετε ότι τα παρακολουθώ, ότι θα ηρεμήσει. Ίσα-ίσα, εγώ περιμένω ένα μεσαίου μεγέθους επεισόδιο στο Αιγαίο και σας το λέω πολύ ξεκάθαρα. Μέχρι τις εκλογές. Ναι, μέχρι τις εκλογές, διότι κάποια στιγμή ο σκύλος που γαυγίζει πρέπει και λίγο να δαγκώσει για να πείσει τους ψηφοφόρους ότι δεν γαυγίζει μόνο, δαγκώνει κιόλας. Και αυτό όμως, δυστυχώς, θα έχει επιπτώσεις προφανώς στην Ελλάδα και ας ελπίσουμε, και κλείνω εδώ, να μην θρυνήσουμε πάλι κανένα νεκρό. Εντάξει, αυτή είναι, η εκτίμησή μου, περισσότεροι... ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Οι περισσότεροι όμως αναλυτές έχουν αντίθετη άποψη. Λένε ότι μέχρι τις εκλογές δεν θα γίνει δεν κάτι. Δεν πειράζει, εκείνοι δεν βαρέθηκαν να έχουν δίκιο, εγώ βαρέθηκα. Εντάξει, δεν λέμε. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ δεν λέω τίποτα, λέω ότι λένε οι περισσότεροι. Ότι μέχρι τις εκλογές θα πάμε μόνο με φραστικές απειλές και μικροεπισόδια και τα μεγάλα βάσανα θα αρχίσουν μετά. Ναι. Τις εκλογές, όταν δεν θα έχει πια αυτός τίποτα να τον εμποδίζει, θα είναι ισχυρότερος. Εκείνοι που μπορούσαν να του φέρουν εμπόδιο είναι οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ, αλλά αυτοί παγίως τηρούν μια ηλίθια ουδετερότητα, τη λέω ηλίθια για να μην την πω ένοχη, ηλίθια ουδετερότητα, και λένε βρέστετα. Ενώ γνωρίζουν ότι αυτός έχει βλέψεις επί της Ελλάδος και η Ελλάδα απλά μείνεται για την περηφάνεια της και την ακεραιότητά της. Δεν έπρεπε οι Αμερικανοί να φέρονται έτσι στην Ελλάδα. Δεν έπρεπε αυτό το πράγμα, όπως και για το Σκοπιανό. Θα σας έχω πει, Σκοπιανό. Υποπτεύομαι, θα έρθουμε και σε αυτό. Κύριε Λεβέντη. Αλλά για το ελληνοτουρκικό, για να τελειώνουμε το ελληνοτουρκικό, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων και να πάρουμε τα F-35 30 αεροπλάνα και 5 φρεγάτες με λεφτά δικά μας, όχι με leasing, ούτε με νίκαιο, ούτε τίποτα τέτοιο, να γίνει μια τέτοια παραγγελία και μέχρι ότου ολοκληρωθεί, γιατί αυτή η παραγγελία θέλει 7 χρόνια, να μας δώσουν τις προηγούμενες γενιάς αεροπλάνα που έχουν και αυτά μεγάλες δυνατότητες. Δηλαδή οι εταιρείες που αναλαμβάνουν την κατασκευή, όταν παραγγέλνεις 30 F-35, μέχρι να σου τα παραδώσουν, σου δίνουν, ξέρω εγώ, 10 αεροπλάνα, υπερσύγχρονα άλλα,
να κάνεις τη δουλειά σου, τα οποία τους τα δίνεις όταν σου παραδώσουν την παραγγελία. Ναι. Και πρέπει να μην φιδόμεθα, γιατί παρεξήγησαν μια λέξη που είπα για 200 ευρώ οι συνταξιούχοι. Ναι, εγώ δεν το είπα αυτό. Δεν το είπα αυτό. Γιατί εδώ ακούστηκε το εξής, ότι ο Λεβέντης είπε από τους συντάξεις, βάλτε μας και από τον κύκλο των συντάξεων, από τις συντάξεις που είναι πάνω από 1000 ευρώ, κόφτε 200. Εσύ ξέρεις πώς το είπα. Κόφτε 200. Εγώ είπα για να εξοπλιστούμε. Και εγώ ρωτώ, μισό λεπτό, ακούστε και ερώτηση τώρα. Ναι. Ακούστε και ερώτηση, διότι βεβαίως και αυτό έχει, πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει στο διαδίκτυο, έχει γίνει χαμός. Ναι, γιατί με μισούν εμένα όλοι. Καλά, δεν σας και μισούν. Και απομονώνουν. Πείτε μου τώρα κάτι. Όταν απομονώνεις... Γιατί πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο, δηλαδή οι συντάξεις, ή εξοπλισμός. Γιατί δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο. Γιατί αν έλεγα μόνο οι εφοπλιστές και οι ομογενείς μας, οι βουλευτές μας που είπαν να δώσουν τρεις μισθούς και όλοι οι βουλευτές το μισό τους μισθό εφεξής συνεχώς, αυτό είπα, έτσι το είπα, είπα και 200 ευρώ όσοι παίρνουν συντάξεις πάνω από 1000 ευρώ. Ξέρετε γιατί το είπα? Γιατί ζητάω θυσίες από τον πλούτο, ζητάω θυσίες από τον πλούτο, αλλά αυτός που πρέπει να θελήσει την άμυνα της χώρας είναι ο μέσος πολίτης. Αυτός θα υποχρεώσει και τον πλούτο. Γιατί μέχρι τώρα και ΣΥΡΙΖΑ τι έλεγε? Θα μαζέψουμε λεφτά από τη φοροδιαφυγή. Μάζεψε φράγκο? Τίποτα δεν μάζεψε. Και τελικά ξεζουμίζει το φτωχό πάλι. Ενώ εγώ τι λέω? Και ο φτωχός να συμβάλλει και ο πλούσιος να δώσει στο μέτρο της δύναμής του. Και ο ομογενής. Και οι βουλευτές τρεις μισθούς. Και εφεξής το μισό τους μισθό συνεχώς για 7 χρόνια ακόμη. Λέω, ενώ αυτοί απομόνωσαν τα 200 ευρώ των συντάξεων και λένε ο Λεβέντης προτείνει με τα λεφτά των συνταξιούχων να αγοράσουμε αεροπλάνα και φρεγάτες. Δηλαδή πάλι δείχνει μια κακία προς το πρόσωπό μου και λέω σε όλους, δεν θέλετε, αφήστε τον Τούρκο να αλωνίζει. Ακούστε, δεν θέλουμε, θα έρθει στο Πειραιά ο Τούρκος να λιμενίζει τα πλοία του. Μην αμφιβάλλετε, στην Αίγινα έχει... Προχθές ήταν πλοίο τουρκικό κοντά στην Αίγινα. Και δεν το πάνε κιόλα. Δεν θέλω τώρα να... Δεν θέλουμε. Εγώ πιστεύω ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουμε. Δηλαδή ένας παίρνει 1500 ευρώ, 1300 και του τα κάνω εγώ 1100. Τι θα πάθει? Θα πεθάνει? Δεν κοιτάει αυτός μην έρθει ο Τούρκος στην Ομόνια? Δεν το κοιτάει? Προτιμάει τα 1300. Ξέρετε κάτι, αυτές οι προτάσεις είναι πάντοτε μέσα στα όρια της λογικής. Εγώ δεν λέω ότι ήταν παράλογο αυτό το οποίο είπατε κύριε Λεβέντη. Αλλά όταν την κάνετε, κάνετε την ολοκληρωμένα. Μην λέτε κόφτε 200 από το σπίτι. Ολοκληρωμένα την έκανα. Κόψανε αυτή το κομμάτι αυτό. Επιτρέψτε μου. Όπως για τους δύο στρατιωτικούς απάνω τους δικούς μας. Για τους δύο στρατιωτικούς. Είπα ξεχάστε τους. Κύριε Πρόεδρε. Δεν εννοούσα ότι δεν ενδιαφέρομαι για τους δύο στρατιωτικούς. Άκουσον μεν, πάταξον δε. Ναι. Άλλο πήγα να πω εγώ. Λέω, κάνατε την πρόταση, σεβαστή. Εγώ λέω ότι είναι ορθολογιστική. Δεν λέω ότι είναι παράλογη. Αλλά πείτε, κόψε 200 από αυτούς που παίρνουν 1500 για ένα χρόνο. Το να λέμε απλά, κόψε τόσα από αυτό που παίρνει αλλά τόσα. 7 χρόνια πρέπει να πληρώνουμε. Δεν το ξέρετε αυτό. Βγάλετε λογαριασμό, πείτε τόσα χρειαζόμαστε. Ακροβολήστε, θα έλεγα, μοιράστε το χρέος στις δυνατότητες των Ελλήνων πολιτών και βεβαίως ο καθένας να δώσει ό,τι το αναλογεί. Και για όσο καιρό χρειάζεται. Αυτό όταν λέτε όμως τον συνταξιούχο, ο οποίος του έχει κοπεί 4-5 φορές η συνταξία, παίρνει και πολλά. Να του κοπούν άλλα 200. Κύριε Λεβέντη, σταυρούς χάνετε. Εδώ κινδυνεύει να τους κόψουν 400, έχει υπογράψει η Βουλή. 400 για να τα παίρνουν. Και έρχεται και ο Λεβέντης και λέει άλλα 200. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ σας αγαπάει μετά. Εγώ και λοιπόν, το καλό σας θα λέω. Σας καταλαβαίνω, αλλά όταν μιλούμε για την άμυνα της χώρας, κύριε Λαζάρου, εγώ δεν βάζω μέσα τις άλλες πικρίες μας. Εγώ κοιτάω πρώτα την άμυνα της χώρας. Δυστυχώς όμως ο οικογενειακός προϋπολογισμός κοιτάει τα πάντα. Ναι, εντάξει, αλλά και μην ξεχνάτε ότι ανήκουμε στον κόσμο. Πρώτα απ' όλα ανήκουμε στον κόσμο. Ναι, ναι, αλλά
όταν παίρνεις μια σύνταξη, τι να την κάνεις, όταν μπει ο Τούρκος δεν θα παίρνεις καθόλου σύνταξη. Αυτοί μας απειλήσανε ότι δεν θα έχουμε χώρα να υπερασπιστούμε. Το προσέξατε? Αυτή βγήκε ο Πρωθυπουργός της και είπε στους Έλληνες, προσέχετε, γιατί τώρα κάνετε έτσι, αλλά μετά δεν θα έχετε χώρα να υπερασπιστείτε. Δηλαδή μιλούν για υποδούλωση της Ελλάδος. Και τι θα κάτσω εγώ τώρα, να κάνω αυτά που κάνει ο Καμένος, να παίρνω τους ντενεκέδες τους παλιούς, να βάζω εγκέφαλο καινούριο μέσα και να λέω με τέτοια αεροπλάνα θα πολεμήσω τους Τούρκους? Ξέρετε τι πάει να κάνει ο Καμένος? Παίρνει 80 ντενεκέδες που είναι για σκραπ και θα βάλει, λέει, διάφορα συστήματα μέσα και θα είναι αεροπλάνα που οι Τούρκοι θα τα κάνουν απάνω τους. Τώρα, αν αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά, δηλαδή θα πετάξουμε λεφτά τώρα, το 1,5 δις αυτό θα το πετάξουμε για την τρέλα του κάθε υπουργού. Αναφέρεσαι στην αναβάθμιση. Στην παραγγελία των F-16. Των F-16, μάλιστα. Διότι με ντενεκέδες θα κυνηγάμε εμείς τα υπερσύγχρονα. Η Τουρκία έχει παραγγείλει F-35. 100. 100 το αριθμό. Άντε λοιπόν εμείς να περιμένουμε τα F-16 του Καμένου να κυνηγάμε τα F-35 στο Αιγαίο. Θα είναι προς το γελιότητα το θέμα. Τι είπατε στους φίλους σας που σήμερα φτάσατε στη Θεσσαλονίκη? Τι είπατε στους φίλους σας? Εγώ είπα τη Δευτέρα έχουμε συγκέντρωση, ξέρετε, ξέρω. Στο Βελίδιο. Στο Βελίδιο. Τη Δευτέρα τούτη 7 Μαΐου, 7.30 ώρα το βράδυ, να έρθει όλος ο κόσμος, γιατί είναι για τη Μακεδονία. Για το και θέμα για τη Μακεδονία θέλω να πω τι κάτι άλλο. Στους φίλους γιατί μας καθησύχασαν ότι δεν επέρχεται συμφωνία. Ναι. Μας καθησύχασαν ότι δεν προλαβαίνουν αυτοί να αλλάξουν το Σύνταγμα. Δεν συμφωνούν αυτοί στο έργα όμνες. Δεν συμφωνούν. Και εμείς λέμε το δεν προλαβαίνουμε, διάφορα τέτοια. Έχουν όμως ένα ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Ξέρετε, εδώ ραντεβού με ραντεβού μπορεί να γίνει καλά, η μεγάλη αλλαγή. Δεν μου λέει κάτι. Ναι. Ραντεβού και εγώ σήμερα τι υποψιάζομαι, σαν Λεβέντης. Επειδή βλέπω ότι είναι έτοιμοι όλοι να δώσουν το Μακεδονία. Όλοι. Δηλαδή ποιοι όλοι, θέλετε να σας πω ποιοι όλοι. ΣΥΡΙΖΑ το δίνει. Γεννηματά το δίνει. Και λένε μάλιστα ότι αν αφαιρεθούν τα λυτρωτικά, τι να κάνουμε, θα το δώσουμε. ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, γεννηματά, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, σε πολλές εκπομπές οι βουλευτές της Νέα Δημοκρατίας λένε αν αλλάξουν το Σύνταγμα και αν αφαιρεθούν τα λυτρωτικά, το δίνουμε, λένε. Και το ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ το έδινε πάντα, ποτέ δεν είχε διεθνιστικές τάσεις το ΚΚΕ, ποτέ δεν είχε πατριωτικές τάσεις. Λοιπόν, άρα το δίνουν όλοι. Mm-hmm. Και λέω και εγώ τώρα, επειδή μίλησα με τον Κοντζιά, μίλησα με όλους, έχω μιλήσει και με τον Τζίπρα και μου λένε όλοι ότι πιέζει πολύ ο Αμερικανός πρέσβης. Μίλησα, έκανα 5-6 ραντεβού με τον πρέσβη. Πιέζει όντως? Πώς? Πιέζει όντως? Πιέζει. Ξέρετε τι λέει? Σε σας ότι δείτε. Κάντε γρήγορα πριν η Τουρκία χώσει τη μύτη της στα Σκόπια. Πλάκα μας κάνει. Άρα δεν ξέρει την τύφλα του Αμερικανός πρέσβης. Διότι η Τουρκία, εγώ η άλλο Τουρκία λέω, το έχει κάνει εδώ και 2 δεκαετίες αυτό στα Σκόπια. Ναι, πλάκα μας κάνει. Τώρα όμως τα ραντεβού, η πίεση του πρεσβευτή είναι πολύ σοβαρή. Mm-hmm. Λέει ότι πρέπει να μπουν επιγόντως στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια και πρέπει εσείς να ενεργήσετε πριν προλάβει η Τουρκία να την κάνει δεύτερη θυγατρική της χώρα. Α, καλά. Τα ακούτε? Αυτή την κουβέντα έπρεπε να την έχει πει εδώ και 15 χρόνια. Ωραία. Ακούοντας αυτά. Όταν το είπε σε εσάς αυτό, κύριε Λεβέντη, γιατί δεν του δώσατε μια αναλογική απάντηση με αυτή που σας έδωσα? Ότι αν δίπλα στη Νέα Υόρκη ερχόταν να ιδρύσει κάποιο άλλος μια νέα Νέα Υόρκη, άλλη, θα το ανεχόσασταν? Μου λέει όχι και αναγνωρίζω ότι εδώ έχετε δίκιο. Επιτρέψτε λέω αν έχουμε εδώ δίκιο, ναι, πού έχουμε άδικο? Επιτρέψτε μου να πω κάτι για τον κόσμο που μας βλέπει. Για να το πω και σε εσάς, καλά εσείς το ξέρετε, αλλά ακόμη και το αεροδρόμιο που άλλαξε προχθές όνομα και έγινε από Μέγας Αλέξανδρος Διεθνές Αερολιμένο Σκοπίων, είναι τουρκικό συμφερόντων. Τόσο πολύ έχει διεισδύσει η Τουρκία στα Σκόπια. Εγώ και έχουμε τον Αμερικανό πρέσβη να λέει τι, γιατί να προλάβουμε μη διεισδύσει η Τουρκία στα Σκόπια. Καλά, ξέρετε, πλάκα μας κάνει. Κύριε Λαζάρου. Τώρα είναι δυνατόν, δηλαδή αυτά είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ξέρετε κύριε Λαζάρου, γιατί θεωρώ προδοσία και έγκλημα να δώσουμε τη λέξη Μακεδονία.
Γιατί συνήθως αυτό οι ακροδεξιοί το λένε. Δεν πρέπει να δώσουμε, είναι προδοσία. Εγώ όμως είμαι αρχηγός κεντρώου κόμματος. Εγώ έχω ακούσει και αριστερούς να το λένε. Δεν ξέρω. Λίγο. Δεν ξέρω. Εγώ δεν δίνω τα. Οι αριστεροί και για τον γάμο. Και για, ακούστε, οι αριστεροί και για την υιοθεσία ομοφιλοφίλων 5-10 βουλευτές λέγαν όχι και μετά τα γυρίσανε. Αφήστε τους αριστερούς. Το ποιος αγαπάει τη Μακεδονία. Μέσα στη ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν 10 βουλευτές. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν 10 βουλευτές που για την υιοθεσία ομοφιλοφίλων λέγανε όχι. Και χθες στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής είπαν όλοι ναι. Αυτή είναι η αριστερή που ξέρετε. Κύριε τα γυρίζουνε, κύριε Λαζάρου. Κύριε Λεβέννη, ξαναλέω, σε αυτούς οι οποίοι αγαπούν και αρνούνται να δοθεί το Μακεδονία, εγώ δεν βάζω κομματικές ταμπέλες. Δείχτε μου ένα βουλευτή στη Θεσσαλονίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βάζω κομματικές ταμπέλες, λέω, και εσείς μου λένε δείχτε μου ένα. Μα δείχτε μου ένα, θα ψηφίσουν γιατί όλοι ναι. Γιατί πρέπει να είναι ακροδεξιός. Όλοι ναι θα ψηφίσουν. Με συγχωρείτε, κάποιος ο οποίος λέγει ότι δεν πρέπει να δοθεί το Μακεδονία στα Σκόπια, πρέπει να είναι ακροδεξιός ή με το Λεβέντη. Συνήθως οι ακροδεξιοί. Γιατί πρέπει να έχει κομμάτι αυτό. Ακούστε, συνήθως οι ακροδεξιοί. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Οι ακροδεξιοί είναι οι λεγόμενοι τρελοί, οι οποίοι είναι πατριδοκάπηλοι και θρησκειοκάπηλοι. Έχουν μια τάση και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα και οι AfD, πώς λέγονται στην Γερμανία και όλοι οι Λεπέν στη Γαλλία έχουν μια τάση. Να ανεβάζουν πολύ τον πύχη της θρησκείας και πάρα πολύ τον πύχη της πατριδοκαπηλείας. Εμείς είμαστε ένα κεντρό κόμμα. Γιατί επιμένουμε να μην δοθεί το όνομα Μακεδονία? Γιατί θεωρούμε γιατί ότι παίρνοντας αυτό, οι Σκοπιανοί, παίρνοντας αυτό, θα κάνουν δήθεν ότι υποχωρούν σε ορισμένα πράγματα τώρα και θα επανέλθουν μετά ένα πεντάμινο, εξάμινο σε μια αδιαλαξία. Και τότε ο Τσίπρας, αν το έχει δώσει, θα κάνει χαρακίρι. Και ο Μητσοτάκης και οι γεννηματάκοι όλοι αυτοί. Τι θα μπορούν να πούν στην Ελλάδα τότε? Ότι μας παρέσυρε ο πρέσβης? Τι θα μπορούν να πούν? Αυτό με αναγκάζει και έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Τη Δευτέρα, στο Βελίδιο. Αυτό με αναγκάζει, γιατί βλέπω όλες τις πτέρυγες βουλής να έχουν συμφωνήσει σε μια ηλίθια άποψη. Ότι αν αφαιρεθούν τα λειτουργικά, ας τους το δώσουμε το όνομα. Λες και το όνομα είναι ιδιοκτησία του Τσίπρα, του Βούτση, του Μητσοτάκη. Γι' αυτό το όνομα Μακεδονία. Αυτοί που έχουν δώσει αίμα, ξέρετε ποιοι είναι? Κρητικοί, Καλαματιανοί. Έχουν δώσει αίμα εδώ πάνω, δεν γύρισε ένας. Ένας. 4.000 κρητικοί ήρθαν εδώ. Ένας για δείγμα στην πατρίδα του δεν γύρισε. Στο νησί του. Έτσι είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία στην συγκέντρωση της Δευτέρας στο Βελίδιο. 7.30 ώρα το βράδυ να έρθουν όλοι να ακούσουν. Το κάνατε και σε ώρα που με βολεύει για να έρθω και τα κανάλια και όλοι. Για τη Μακεδονία είναι η συγκέντρωση. Και να ξέρετε, όταν βλέπετε ένα δημοκρατικό κόμμα την Ένωση Κεντρών, βαθιά δημοκρατικό, να μην θέλει να δώσει αυτό το Μακεδονία, πάω να προλάβω δεύτερη συμφορά ανάλογη με την Κύπρο, με τις συμφωνίες ειρήσεων Λονδίνου. Γιατί έκανε στην Κύπρο ο Καραμαλής? Έκανε τον Τούρκο εγκύτρια δύναμη και έτσι πήγε ο Τούρκος με αυτό το πρόσχημα και έκανε απόβαση το 1974. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο γύρο μιας ακόμη πιο ηλίθιας προδοσίας και αυτό θέλω να προλάβω. Εφόσον θέλουν οι Σκοπιανοί να γίνουν χώρα σοβαρή, να μπουν στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, να το κάνουν με το όνομα Σκόπια. Θα δείξω μια καλή θέληση. Και τότε θα κάνουμε εμείς τα πάντα να τους στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ περιμένω να μας ξανάρθετε σύντομα στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ. Και πάλι θα είμαστε εδώ και πάλι θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή.